Ήρθε χθες το μεσημέρι λοιπόν η κοπέλα, διακομιζόμενη από ιδιωτικό νοσοκομείο. Έχει βαθιά εγκάβματα στο πρόσωπο, το ντράχυλο και στα χέρια. Το έγκαβμα στο πρόσωπο αφορά σχεδόν όλο το πρόσωπο και το αριστερό μάτι, το οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε λιγάκι πιο αισιόδοξοι ότι δεν θα χαθεί τελείως, αλλά ακόμα περιμένουμε. Τη βλέπουν πολλές φορές την ημέρα οι οφθαλμίατροι και η εικόνα καλυτερεύει. Δεν μπορούμε όμως να πούμε έτσι με βεβαιότητα ότι το μάτι θα σωθεί. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από πριν. Τα υπόλοιπα σημεία είναι βαθιά γιατί το χημικό έγκαυμα κάνει βαθιά εγκαύματα. Θα χρειαστούν πολλές επεμβάσεις. Έχει και στον τράχυλο, έχει και στο πάνω μέρος του θώρακα και στα άνω άκρα. Αλλά αυτό που πραγματικά μας ενοχλεί για την εικόνα του σώματος και ειδικά σε ένα νέο άνθρωπο, σε μια νέα ωραία κοπέλα, είναι το θέμα των βαθιών εγκαυμάτων στο πρόσωπο. Στα θετικά μας είναι ότι δεν έχει καταπιεί και δεν έχει εισπνεύσει οξύ. Αυτό το χειρουργείο είναι το πρώτο μια σειράς.